αισιόδοξος είμαι. Το θέμα είναι ρεαλιστικά ποιες είναι οι προσδοκίες μας. Οι προσδοκίες, πιστεύω, όλων των ανθρώπων του τουρισμού ήταν προσγειωμένες, με τη λογική ότι άσχετα αν είχαμε την όμικρον ή την έψιλον ή την λάμδα, ο χειμώνας αναμένονταν δύσκολος και σκοτεινός σε όλη την Ευρώπη. Άρα από τη στιγμή που ο κορονοϊός συνεχίζει να καλπάζει και υπάρχει αυτός ο μεγάλος προβληματισμός, σίγουρα ο κόσμος δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει υποκρατήσεις. Μα ούτως ή άλλως ήρθε και εκείνη η επισήμανση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο γραμματέας του, επικεφαλής του τέλος πάντων, μιλάει για επερχόμενο τσουνάμι κρουσμάτων και όλοι τα ακούμε. Λέει ότι η ταυτόχρονη διασπορά των μεταλλόξεων όμικρον και δέλτα συνιστά διπλή απειλή. Ευθύνεται για την πρωτοφανή έξαρση των λοιμόξεων. Ο κύριος Γκεμπρεγέους υπογράμμισε ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των νοσηλιών αλλά και των θανάτων λόγω COVID-19, ότι η Ευρώπη βρίσκεται στη δυσμενέστερη θέση από οποιαδήποτε άλλη γεωγραφική περιοχή, καθώς καταγράφει τα περισσότερα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Ενδεικτικά, μάλιστα, αναφέρει ότι στη Γαλλία έσπασε κάθε προηγούμενο εθνικό ρεκόρ και ευρωπαϊκό ρεκόρ ημερήσεων λοιμόξεων, με 208.000 νέα κρούσματα εντός 24 ωρών. Αυτός ο αστάθμητος παράγοντας, δηλαδή. Ακριβώς, κύριε Δουλγεράκη, είναι κάτι ξεκάθαρο ότι όσο ήμασταν όλοι σίγουροι, το ξέραμε ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τον κορονοϊό και αυτός ο χειμώνας θα ήταν ένας δύσκολος χειμώνας. Από τη στιγμή λοιπόν που ο χειμώνας θα ήταν δύσκολος, αυτός θα επηρεάσει το καλοκαίρι και κυρίως το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Για παράδειγμα, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που η κατάσταση ήταν κάπως καλύτερη σε επίπεδο λοιμόξεων, κρουσμάτων κτλ., οι προκρατήσεις είχαν εκτοξευθεί από όλη την Ευρώπη για το καλοκαίρι του 2022. Όταν μετά τον Οκτώβριο άρχισαν τα προβλήματα, οι κρατήσεις πάγωσαν. Αυτό λοιπόν το οποίο ήταν αναμενόμενο και είναι και η δική μου πρόβλεψη και πιστεύω ότι λίγο πολύ και αυτό το οποίο πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού και η περιορισμένη αισιοδοξία ή το αισιόδοξο σενάριο, να το πω καλύτερα, είναι το εξής. Θα περάσουμε ένα μαύρο χειμώνα, θα υπάρχουν παγωμένες προκρατήσεις μέχρι το Φεβρουάριο, μέχρι το Μάρτιο, όταν θα καταλαγιάσει όλη αυτή η κατάσταση. Τότε λοιπόν, όταν ο κόσμος θα ξεκινήσει να ηρεμεί, τότε θα αρχίσουν να κινούνται κρατήσεις. Άρα θα πάμε σε άλλη μια χρονιά τελευταίας στιγμής, last minute. Οι χρονιές τελευταίας στιγμής πάντα ροκανίζουν το ξεκίνημα της χρονιάς, πρακτικά και μαθηματικά, που σημαίνει ότι ξεχνάμε τον Μάρτιο, ξεχνάμε τον Απρίλιο και θα δούμε μια σεζόν η οποία δειλά-δειλά θα ξεκινάει από τα μέσα του Μάη και μετά, και μετά θα κινηθεί σε επίπεδο last minute όπως κινήθηκε και φέτος. Θέλω να πιστεύω σε καλά επίπεδα και το πόσο καλά θα κινηθεί η σεζόν το καλοκαίρι θα εξαρτηθεί από το πόσο επιθετικά θα μπουν στην αγορά οι ανταγωνίστριες χώρες και αν αυτές θα ανοίξουν ή όχι. Mm. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που το περιμέναμε από πέρσι. Άρα, όσο και αν ακούγεται περίεργο, τους ανθρώπους του τουρισμού δεν τους προβληματίζει αυτή τη στιγμή το πάγο των προκρατήσεων. Ήταν κάτι το οποίο κανείς δεν περίμενε ότι θα έχει προκρατήσει μέσα στο χειμώνα του 2021 και 2022. Το ζήτημα λοιπόν είναι να περάσει αυτό το κύμα, να ηρεμήσει ο κόσμος και να δούμε πώς θα κινηθεί η χρονιά με τις κατήσεις τελευταίες τιμής που πάντα έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο γιατί εξαρτούνται από πολλούς παράγοντες. Και με εκείνη την πίτα τη μεγάλη είπατε ότι δεν ξέρουμε ποιες θα είναι εκείνες οι ανταγωνίστριες χώρες οι οποίες θα ανοίξουν και αυτό θα είναι ένα ζητούμενο και βέβαια οικονομικά τα πακέτα τα οποία θα προσφέρουν, έτσι. Ακριβώς, γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Δουλγεράκη, ότι όταν κάποιος κάνει μια κράτηση εκ των προτέρων, θα κάτσει, θα μελετήσει, θα πάρει μια πάρα πολύ μεγάλη απόφαση. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος το Γενάρη, το Φλεβάρι θα κλείσει διακοπές του, θα αξιολογήσει πάρα πολλούς παράγοντες και πραγματικά έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα η Ελλάδα. Αυτός όμως ο οποίος θα κλείσει τελευταία στιγμή, συνήθως επηρεάζεται πολύ περισσότερο από το παράγοντα τιμή. Αν λοιπόν έχει ανοίξει έστω και τυπικά η Αίγυπτος, η Τινησία, το Μαρόκο και πουλάνε στο 1/3 της τιμής της Ελλάδος το πακέτο, τότε σίγουρα οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση είναι δυσμενείες. Σίγουρα δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, θα κινηθεί σε ζώο, θα κινηθεί σε καλά επίπεδα, αλλά σίγουρα θα ξεκινήσει τουλάχιστον 1-1,5 μήνα αργότερα από ό,τι θα έπρεπε να ξεκινήσει, άρα μιλάμε για μέσα με τέλη του Μάη.
Και μιλάμε για μια χρονιά η οποία θα έχει πάλι αρκετό άγχος, γιατί το last minute, οι κρατήσεις τελευταία στιγμή σίγουρα έχουν άγχος για όλους εμπλεκόμενους. Ρυθμιστής ο κορονοϊός λοιπόν για άλλη μια φορά και οι μεταλλάξεις του, παρά το αισιόδοξο κλίμα το οποίο κρατά αυτή την ώρα και κρατά καλά, και χαίρομαι για τα αισιόδοξα μηνύματα τα οποία στέλνει και τα σχέδια και τα συμβόλαια και τις συμφωνίες που κλείνει και το Υπουργείο Τουρισμού. Επιτέλους κινείται αυτό το Υπουργείο, γιατί άκουγα τον Υπουργό να λέει στην τηλεόραση του Sky ότι τις τελευταίες 10 ημέρες έγιναν 2 συμφωνίες με τουριστικούς πράκτορες από τη Σουηδία και την Γερμανία, για να στείλουν περίπου 50% παραπάνω τουρίστες στο φθινόπωρο του 2022. Αυτά είναι καλά νέα. Άντε να δούμε πώς θα μας ρυθμίσει αυτός ο περίφημος κορονοϊός για φέτος, για να φτάσουμε σε αυτό το ζητούμενο. Αυτό νομίζω ότι είναι το καταληκτικό έτσι της όλης ιστορίας. Ακριβώς, κύριε Λιγεράκη, και δυστυχώς για όλους μας, όλα τα συμβόλαια τα οποία γίνονται έχουν πάντα ένα τεράστιο αστερίσκο. Το αστερίσκο του κορονοϊού. Άρα δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Το θετικό είναι ότι έχει αποδείξει η τουριστική βιομηχανία ότι μπορεί και μέσω κορονοϊού να συνεχίσει να λειτουργεί. Κάτι το θετικό, το οποίο αποδείχθηκε στην πράξη. Από την άλλη όμως, όλες οι συμφωνίες οι οποίες γίνονται έχουν ένα τεράστιο αστερίσκο ότι θα γίνει αυτό υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα το καταστήσει απαγορευτικό κορονοϊός. Όλες οι συμφωνίες έχουν πάρα πολύ ευέλικτες ρήτρες ακύρωσης, που σημαίνει δυστυχώς ότι όλα αυτά είναι στον αέρα και όλα αυτά είναι από την αίρεση ότι θα το επιτρέψει ο κορονοϊός. Mm-hmm. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα όλων. Και αυτό είναι και το μεγάλο άγχος που ανέφερα προηγουμένως, ότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάποιο συγκροτημένο σχεδιασμό, δεν μπορεί να αναπτύξει κάποια στρατηγική, δεν μπορεί να κάνει κάποιο μακροπρόθεσμα πλάνα. Και δυστυχώς προχωράνε τα πάντα εβδομάδα, μήνα, ανάλογα με την όλη εξέλιξη της ασθένειας και της πανδημίας. Τώρα, σε εκείνους τους αστερίσκους, ερωτήματα που έθεσα πριν από λίγο σε εσάς, σε αυτή πραγματικά την εξαιρετική, επιμένω, προσπάθεια, γιατί επιτέλους θα πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα, δηλαδή να είμαστε χώρα που μπορεί να φιλοξενήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και όχι μόνο. Αλήθεια, υποδομές, εκπαιδευμένο προσωπικό, νοοτροπία, το βάζετε μέσα στο πλαίσιο της δικής σας της συζήτησης ή της σκέψης, κύριε Βαμιαδάκη, γιατί ήταν οι ερωτήσεις μου, παρακαλώ πάρα πολύ να μου απαντήσετε. Πολύ σωστά. Ο τουρισμός, ο προσβάσιμος τουρισμός ή ο τουρισμός ΑΜΕΑ είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, στο οποίο έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Είπατε πάρα πολύ σωστά τους προβληματισμούς, και δυστυχώς η απάντηση είναι κατά κύριο λόγο αρνητική. Δηλαδή, η βασική προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να πουλήσει πακέτα προσβάσιμου τουρισμού είναι να έχει τις κατάλληλες υποδομές, δημόσιες και ιδιωτικές, και εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο να είναι σωστά καταρτισμένο και να μπορεί να διαχειριστεί αυτό το κόσμο, να τον εξυπηρετεί σωστά και με αξιοπρέπεια. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα από αυτά, εκτός από κάποιες μεμονωμένες αποσπασματικές προσπάθειες. Δηλαδή, σε επίπεδο υποδομών, ναι, πολλά από τα ξενοδοχεία, τα περισσότερα είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμα. Πολλά κτίρια καινούρια, νεόδμητα, έχουν χτιστεί με τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια στην καθημερινότητά μας, τα οποία καθιστούν δύσκολη τη διαδρομή. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά. Ακόμα και τον τόπιο ΑΜΕΑ. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά. Δυστυχώς στην πλειοψηφία τους υποδομές, από τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, από τα κτίρια κλπ, σε όποια πόλη και να πας της Ελλάδας, έχουν τεράστια θέματα. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν αλλιώς. Και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι με τα κινητικά προβλήματα και μιλάμε για συγκεκριμένη κατηγορία. Είναι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, είναι οι έγκυοι, είναι τα παιδιά, είναι οι μανάδες με τα παιδιά τους. Όλοι αυτοί δεν έχουν εύκολη προσβασιμότητα πουθενά. Όταν ζούμε λοιπόν σε πόλεις οι οποίες δεν είναι φιλικές στους ντόπιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτά τα κινητικά προβλήματα, πώς θα μπορέσουν να είναι ελκυστικές για αντίστοιχους επισκέπτες? Αυτό λοιπόν είναι ο πρώτος προβληματισμός. Το δεύτερο έχει να κάνει με την εκπαίδευση του προσωπικού. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι. Πάρα πολύ βασικό. Ακριβώς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι γενικότερα υπάρχει ένα θέμα εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματικού προσωπικού
γενικότερα στον τουρισμό στην Ελλάδα, ελλείψη της αντίστοιχης ικανοποιητικής τουριστικής εκπαίδευσης και όλα αυτά, το οποίο τα έχουμε επανειλημμένα συζητήσει και μαζί και τα έχουμε συζητήσει και με άλλους τουριστικούς φορείς. Άρα, όταν δεν υπάρχει αυτό, σίγουρα δεν υπάρχει εξειδικευμένη κατάρτιση προσωπικού, το οποίο να μπορεί πραγματικά να εξυπηρετήσει αμαία, το οποίο το θεωρώ αυτό ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό και από τις υποδομές. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να δούμε είναι ότι σίγουρα υπάρχει μια τεράστια αγορά. Αυτή η αγορά στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα δεν είναι μια αγορά στην οποία κινείται μεμονωμένα. Είναι μια αγορά η οποία λειτουργεί πάρα πολύ συγκροτημένα. Αυτό λοιπόν, τα βήματα λοιπόν τα οποία πρέπει να γίνουν είναι υποδομές δημόσιες και ιδιωτικές, εκπαίδευση προσωπικού και μετά, αφού κάποιος έχει ολοκληρωμένο το πακέτο των υπηρεσιών και μπορεί να το παρουσιάσει, οι αντίστοιχες επαφές με τους θεσμικούς φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν αυτά τα άτομα, γιατί όπως σας είπα ταξιδεύουν συγκροτημένα, δεν ταξιδεύουν μονομένα, τότε μπορεί εύκολα να έρθει ο κόσμος αυτός. Και σίγουρα ότι η προσπάθεια έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει. Όπως σας είπα, έγιναν διάφορες προσπάθειες, αλλά ήταν αποσπασματικές και μονομένες. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να συζητάμε για προσβάσιμο τουρισμό αν δεν λύσουμε ποτέ αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν, η πολιτεία θα έπρεπε άμεσα να ξεκινήσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να καταρτιστεί αντίστοιχα το προσωπικό σε αυτή την κατεύθυνση. Για μένα είναι το βασικότερο όλο, γιατί είναι κάτι που δεν γίνεται σε ένα και σε δύο μήνες. Θέλει χρόνο. Παράλληλα, επειδή δεν μπορούμε με ένα μαγικό ραβδάκι ξαφνικά να κάνουμε προσβάσιμο το Ηράκλειο ή την Κρήτη, την Ελλάδα, να μπορέσουν συγκεκριμένα σημεία, υποδομές, υπηρεσίες να μπορέσουν να διαμορφωθούν κατάλληλα. Φανταστείτε ότι έχουμε όλοι και όλη μία παραλία στην Κρήτη, στην Εράπετα, στην οποία είχαν βάλει την υποδομή για να μπορεί ο κόσμος να μπαίνει στη θάλασσα και το είχαμε κάνει θέμα και το πανηγυρίζαμε επειδή σε μία παραλία υπήρχε αυτή τη δυνατότητα. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται σε όλες τις άλλες παραλίες. Τουλάχιστον υπάρχει μια σωστή γραμμή. Τώρα πότε θα καταφέρουμε να περπατήσουμε πάνω σε αυτή τη γραμμή δεν έχει καμία σημασία. Ακριβώς. Αλλά έτσι. Είναι μια καλή αρχή ή τίποτα άλλο. Η βασική προϋπόθεση είναι η κατάρτιση προσωπικού, μετά η επιλεκτική προετοιμασία κάποιων υποδομών έτσι ώστε να μπορέσουν στα πρώτα πακέτα, στις πρώτες προτάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να καταρτιστούν, να πληρούν τις προϋποθέσεις. Και μετά σιγά σιγά όταν ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία με πολύ στοχευμένο τρόπο να επεκταθεί. Ωραία. Αλλά λοιπόν, είναι βασικό να το καταλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, διότι εάν ένας κρίκος της αλυσίδας δεν λειτουργεί σωστά, τότε θα χαλάσει. Έτσι, το πράγμα χαλάει. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Καλή χρονιά να έχετε. Καλά, καλή χρονιά. Γεια σας. Καλημέρα κύριε Βαμιαδάκη.